Φίλοι και φίλες του περί αστρολογίας χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο της σειράς Ζωδιακέ θα μιλήσουμε για τον χωρισμό. Γιατί μερικοί άνθρωποι κατά τα φαινόμενα χωρίζουν ευκολότερα από τους άλλους, γιατί πολλά ζευγάρια βρίσκονται παγιδευμένα σε ένα διέξοδο, τι είναι τελικά αυτό που διαλύει τις σχέσεις και πώς αντιδρούν τα ζώδια στον χωρισμό. Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στο γενέθλιο οροσκόπιο του καθενός, αλλά σαφώς υπάρχουν και κάποιοι γενικοί κανόνες ή μοτίβα που ακολουθούν τα ζώδια. Οι άνθρωποι γεννιούνται με τον ήλιο τους σε έναν από τους τρεις σταυρούς, τον παρορμητικό, τον σταθερό και τον μεταβλητό. Αυτοί που ανήκουν στον παρορμητικό σταυρό, κρυός, καρκίνος, ζυγός, εγώκερος, δεν χωρίζουν εύκολα, εκτός και αν το πάρουν απόφαση, οπότε και κινούνται ταχύτατα προκειμένου να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Αυτοί που ανήκουν στο σταθερό σταυρό, Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος, δύσκολα χωρίζουν, προτιμώντας να μένουν εκεί που βρίσκονται παρά να μείνουν μόνοι. Οι υδροχόοι αποτελούν εν μέρη εξαίρεση, καθώς η ιδιοσυγκρασία τους δεν τους επιτρέπει να μένουν κάπου που δεν θέλουν. Αυτοί που ανήκουν στον μεταβλητό σταυρό, Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθύες, χωρίζουν σχετικά εύκολα, καθώς είναι άνθρωποι που ερωτοτροπούν συνέχεια. Και εδώ η μερική εξαίρεση είναι η Παρθένη, αλλά για όλα τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού η απιστία είναι ένα συνήθες φαινόμενο. Επειδή η αστρολογία ασχολείται με κύκλους, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η 7χρονη φαγούρα συνδέεται με τους 7 παραδοσιακούς πλανήτες. Τον πρώτο χρόνο η Σελήνη προκαλεί συναισθήματα και έρωτα. Τον δεύτερο χρόνο ο Έρμης διευρύνει τη σχέση, καθώς στον έρωτα έρχεται και η επικοινωνία. Στον τρίτο χρόνο η Αφροδίτη αντικαθιστά τον έρωτα με την αγάπη, δημιουργώντας συντροφικούς δεσμούς. Στον τέταρτο χρόνο ο ήλιος προκαλεί στα δύο μέρη να ανακαλύψουν ξανά την ατομικότητά τους. Στον πέμπτο χρόνο, ο εριστικός Άρης αρχίζει να προκαλεί εντάσεις και τσακωμούς. Στον έκτο χρόνο, ο Δίας προκαλεί τα δύο μέρη να ανακαλύψουν τι υπάρχει πέρα από τη σχέση τους. Στον έβδομο χρόνο, ο βλοσιρός Κρόνος κάνει την εμφάνισή του. Εδώ κρίνεται το ζευγάρι. Οι περισσότεροι διαλύουν τη σχέση τους. Όσοι όμως αντέξουν, τότε ανακαλύπτουν ότι τα δύο μέρη θα είναι σύντροφοι για πάντα. Οι κρύοι δεν είναι από τα ζώδια που συμβιβάζονται εύκολα. Όταν αισθάνονται δυστυχισμένοι από την σχέση που έχουν, αντιδρούν φεύγοντας από τη δύσκολη θέση που βρίσκονται. Οπότε, ο χωρισμός δεν είναι κάτι άγνωστο για εκείνους. Στην αρχή του χωρισμού παρατηρούνται εκρήξεις θυμού. Στη συνέχεια φεύγουν και εξαφανίζονται. Συνήθως όμως επιστρέφουν πίσω σαν να μην έχει συμβεί κάτι για εκείνους. Άλλωστε είναι από τα ζώδια που δεν ζητούν εύκολα συγγνώμη. Όμως, αν οι διαφορές συνεχιστούν και το τέρι τους δεν έχει συμβιβαστική διάθεση, τότε θα τα βροντίξουν μια και καλή. Από εκεί και πέρα, η έμφυτη ευελιξία σε συνδυασμό με την βραχία μνήμη τους, τους οδηγούν μετά από λίγο στην αναζήτηση ενός νέου συντρόφου. Οι Ταύροι αντιπαθούν την αλλαγή περισσότερο από κάθε άλλο ζώδιο. Γι' αυτό θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση τους. Χρειάζεται να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση τους έχει πρόβλημα. Ο χωρισμός είναι για εκείνους η ίστατη λύση, γι' αυτό προτιμούν να υποφέρουν δυστυχισμένοι για χρόνια ολόκληρα παρά να διαλύσουν μια σχέση που ξεκάθαρα τους δείχνει ότι έχει τελειώσει. Αν αναγκαστούν να χωρίσουν, χρειάζονται πολύ καιρό προκειμένου να συνέλθουν από τη θλίψη τους και να εμπιστευτούν ξανά κάποιο άλλο άτομο. Οι Δίδυμοι είναι άτομα που έχουν ανάγκη να βρίσκονται με άλλους ανθρώπους. Συνήθως επιλέγουν επαγγέλματα που τους κρατούν έστω και για μικρό χρονικό διάστημα μακριά από τους ή τις συντρόφους τους. Έτσι, με αυτούς τους εντός εισαγωγικών μικρούς χωρισμούς μπορούν να μένουν σε μία σχέση. Όμως, αν ο σύντροφός τους είναι προσκολλημένος επάνω τους ή είναι απαιτητικός, τότε οι Δίδυμοι αρχίζουν να αναζητούν τρόπους να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Γι' αυτό οι σχέσεις τους έχουν συχνούς χωρισμούς αλλά και επανασυνδέσεις. Όμως, αν πούν κάποια στιγμή τέλος, το εννοούν και τότε ξεκινούν την αναζήτηση νέου συντρόφου. Οι ρομαντικοί καρκίνοι κάνουν σχέσεις από αγάπη, πιστεύοντας ότι αυτό είναι αρκετό προκειμένου η σχέση τους να ευδοκιμήσει και να μακροημερεύσει. Η ιδέα του χωρισμού είναι άκρος επώδυνη για τους καρκίνους, καθώς δεν μπορούν να διανοηθούν
για ποιο λόγο οι αγαπημένοι τους μπορεί να τους εγκαταλείψουν. Μόλις αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι ο σύντροφός τους είναι δυστυχισμένος και ότι είναι έτοιμος να φύγει, αντί να καθίσουν να δουν τους λόγους για τους οποίους έφτασαν σε αυτό το σημείο, προσκολούνται επάνω τους ασφυκτικά, έστω και αν αυτό τους οδηγήσει σε ακόμη περισσότερο πόνο. Στο τέλος, το μόνο που καταφέρουν είναι να χωρίζουν μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο χαρακτήρας των Λεόντων δεν τους επιτρέπει να δεχθούν εύκολα ότι η σχέση τους τελείωσε. Θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να μην διαταραχθεί η κατάσταση που έχουν. Αλλά, μόλις δουν ότι έφτασε το τέλος, θα βγάλουν στην επιφάνεια τη θυγμένη τους αξιοπρέπεια. Αν μάλιστα το τέρι τους είναι εκείνο που αποφάσισε να φύγει, τότε υιοθετούν τη στάση της πληγωμένης υπερηφάνειας. Γι' αυτό άλλωστε όλες οι συζητήσεις που αφορούν το χωρισμό έχουν και την πρόταση «έτσι κι αλλιώς πλέον δεν σε έχω ανάγκη». Μετά τον χωρισμό ξεκινούν τα ουσιαστικά τους προβλήματα, καθώς μπορεί να φαίνονται άνετοι, αλλά ο χωρισμός για εκείνους τους κάνει να νιώθουν αποτυχημένοι. Οι Παρθένοι είναι άτομα που προσαρμόζονται σε κάθε τους σχέση και χαίρονται τα ερεθίσματα που λαμβάνουν από την ποικιλία επαφών που έχουν στη ζωή τους. Όμως, ως γήινο ζώδιο που είναι, επιζητούν την ασφάλεια, γι' αυτό άλλωστε δεν χωρίζουν εύκολα. Αν όμως είναι να εγκαταλείψουν τις σχέσεις τους, θα το κάνουν μετά από μεγάλη σκέψη, υπολογίζοντας τα υπέρ και τα κατά της επιλογής τους. Αν κρίνουν ότι θα κερδίσουν περισσότερα με ένα άλλο άτομο, θα κάνουν κινήσεις χωρισμού. Συνήθως αυτός πραγματοποιείται με μικρής διάρκειας χωρισμό, το περίφημο «θέλω να μείνω για λίγο μόνος ή μόνη μου». Αν δουν ότι αυτό είναι που επιθυμούν, τότε προχωρούν σε πλήρη χωρισμό. Το παράδοξο είναι πως με τον ή την πρώην τους παραμένουν φίλοι. Οι ζυγοί εκφύσεως είναι άτομα που θέλουν πάντα να έχουν ένα σύντροφο δίπλα τους, έστω και αν αυτός δεν είναι ο ιδανικός. Σημασία έχει για εκείνους να έχουν σχέση ακόμη και αν δεν υπάρχει πραγματική αγάπη. Όμως, όταν βρεθούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε δυσαρμονική και τοξική σχέση, αρχίζουν να σκέφτονται σοβαρά τον χωρισμό. Από την σκέψη μέχρι την πραγματοποίηση του χωρισμού υπάρχει μία άβυσος, καθώς δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις, γι' αυτό άλλωστε αλλάζουν συνέχεια γνώμη. Εκεί είναι που συνήθως μπλέκουν σε παράλληλη σχέση. Αν όμως το πάρουν απόφαση, θα φύγουν ήρεμα, εκτός και αν νιώθουν αδικημένοι, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ξεσπαθώσουν. Οι Σκορπιοί είναι άνθρωποι που εκτιμούν τη σταθερότητα στις σχέσεις. Δεν είναι από εκείνους που χωρίζουν εύκολα. Προτιμούν να υποφέρουν σε μία σχέση παρά να τη διαλύσουν. Όμως, εάν φτάσουν στο σημείο να χωρίσουν, τότε εμφανίζουν τη σκοτεινή τους πλευρά. Επειδή είναι ειδικοί στον ψυχολογικό πόλεμο, ξεκινούν την πίεση με το να απειλούν να φύγουν και ίσως να φεύγουν για λίγες ημέρες. Στην συνέχεια, σμίγουν ξανά με το τέρι τους, μόνο και μόνο για να αρχίσουν ξανά και πάλι το ίδιο μοτίβο, εξαναγκάζοντας το τέρι τους να φύγει και έτσι να έχουν εκείνη το ηθικό πλεονέκτημα. Αν κάποιος προσπαθήσει να χωρίσει Σκορπιό, να είναι σίγουρος ότι εκείνος ή εκείνη, αργά ή γρήγορα, θα εκδικηθεί. Οι τοξότες ως διπλό ζώδιο δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τον χωρισμό. Επειδή είναι ελευθερά πνεύματα, δύσκολα περιορίζονται σε ένα και μόνο τέρι. Μπορεί να αλλάζουν συντρόφους στα πουκάμισα, μπορεί και να έχουν και πολλαπλούς συντρόφους. Αν βρεθούν σε μια σχέση που υποφέρουν, δεν θα νοιαστούν καθόλου για τα συναισθήματα του άλλου και απλά θα φύγουν. Αν δεν ενδιαφέρονται και τόσο για το σύντροφο που έχουν, τότε απλά φεύγουν για λίγο, δοκιμάζοντας την τύχη τους κάπου αλλού και μετά επιστρέφουν σαν να μην έχει συμβεί κάτι. Αν τους χωρίσουν, δεν το παίρνουν κατά καρδιά, καθώς έτσι τους δίνεται και πάλι ευκαιρία να ζήσουν ελεύθεροι. Οι εγώκεροι είναι ζώδιο των κανόνων και του καθήκοντος. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνουν σχέση, την κάνουν με προοπτική να μείνουν για πάντα σε αυτήν. Θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα και γαλήνη και δεν θα κάνουν κάτι που να διασαλεύσει τη σχέση τους. Αν όμως είναι δυστυχισμένοι, τότε θα προχωρήσουν σε παράλληλη σχέση, αλλά δεν θα χωρίσουν. Εάν τους χωρίσουν, τότε μπορεί να πέσουν σε κατάθλιψη. Το σίγουρο είναι πως θα διεκδικήσουν μέχρι κεραίας από αυτά που τους αναλογούν από τις σχέσεις τους, από μικρά δώρα μέχρι όσα δικαιούνται βάσει νόμου. Μέχρι να κλείσουν οι πληγές από τον χωρισμό, δεν θα προχωρήσουν σε κάποια καινούργια σχέση. Οι υδροχόοι μπορεί να είναι αντικομφορμιστές όσον αφορά τις σχέσεις τους, αλλά άπαξ και δεσμευτούν δεν είναι από εκείνους που χωρίζουν εύκολα. Σπανίως παίρνουν εκείνη την απόφαση να χωρίσουν.
Συνήθως αυτή την απόφαση την παίρνουν οι σύντροφοί τους και αυτό επειδή μονίμως οι υδροχόοι τους παραμέλουν. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ως σταθερό ζώδιο πέφτουν στην παγίδα να θεωρούν τους συντρόφους τους ως δεδομένους. Δεύτερον, επειδή θέλουν χρόνο και χώρο μόνοι τους, αυτό κάνει τους συντρόφους τους να πιστεύουν ότι δεν τους θέλουν. Γι' αυτό και ο χωρισμός θα προέλθει από κάτι ξαφνικό και ασήμαντο και το οποίο σύντομα καταλήγει να γίνεται κάτι μεγάλο και στο τέλος ο σύντροφος του υδροχόου ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Για τους υδροχόους δεν υπάρχει λέξη επανασύνδεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μείνουν φίλοι με τον ή την πρώην. Οι ιχθύες νιώθουν τόσο μεγάλη αγάπη για το τέρι τους που λιώνουν κυριολεκτικά για εκείνους. Αυτό σημαίνει πως δίνουν πάρα πολλά και κάνουν τα στραβά μάτια σε κακές στιγμές των συντρόφων τους. Ως εκ τούτου, ο χωρισμός είναι παράλογος για εκείνους. Ο χωρισμός όμως είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους, οπότε και εκείνοι τον αντιμετωπίζουν αναλόγως, αν δηλαδή είναι εκείνοι που χωρίζουν ή που τους χωρίζουν. Αν είναι εκείνοι που χωρίζουν, συνήθως έχουν βρει ήδη αντικαταστάτη. Αυτό όμως δεν αποτελεί τροχοπέδι για να εκδηλώσουν το ενοχικό του σύνδρομο, με αποτέλεσμα να βρίσκονται με το ένα πόδι στον πρώην και με το άλλο στον νυν σύντροφο. Αν τους χωρίσουν, εισέρχονται σε φάση άρνησης. Δεν θέλουν να αποδεχτούν αυτή την κατάσταση και αν επιστρέψει ο άσωτος σύντροφος, θα τον υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες. Αν ενδιαφέρεστε για αστρολογικά θέματα, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, πατώντας το κουμπί εγγραφή. Αν θέλετε να έρχεται ειδοποίηση για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας, πατήστε τότε το κουμπί με το κουδούνι.